8, άλλα δύο άτομα περιμένουμε να συνδεθούν. Εγώ να ετοιμάσω το μεταξύ το παράθυρο. Οκ. Okay. Λοιπόν, περιμένω ακόμα 10 δευτερόλεπτα και θα συνεχίσω. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχω λοιπόν εγώ προσωπικά αποθηκεύσει στην μνήμη EEPROM τις ρυθμίσεις. Και είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι έχει τη μνήμη EEPROM που αποθηκεύουμε ρυθμίσεις και δεν χρειάζεται να τοποθετούμε τις ρυθμίσεις στον κώδικα. Arduino, λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε στο επόμενο slide. Σχετικά με τον προγραμματισμό του Arduino, όπως σας είπα, κατεβάζεται το Arduino IDE, το οποίο μπορούμε να το βρούμε και για Linux. Και είναι πολύ απλή η χρήση του. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε C, βέβαια. Κάποιος που ξέρει C μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα με να δημιουργήσει τις δύο βασικές συναρτήσεις και κλασική C. Στο περιβάλλον του Arduino βλέπουμε το κουμπί, το πρώτο κουμπί είναι το κάνε compile, το δεύτερο είναι φόρτο σέτο στο board που έχω συνδέσει και έχω επιλέξει από το αντίστοιχο μενού και βέβαια είναι το tab του κώδικα. Και μπορούμε να έχουμε για ένα project πολλά τέτοια tabs. Άρα να το έχουμε υπόψη ότι δεν χρειάζεται πάντα να έχουμε ένα tab. Εγώ προσωπικά που έχω και κάποια μεγαλύτερα project θα δείτε ότι έχω πολλά tabs. Για να το προγραμματίσουμε μπορούμε να δούμε και τα διάφορα παραδείγματα που έχει. Όπως στο examples, file examples, βασικά examples όπως τον να αγωσβήνει ένα LED, να χρησιμοποιείται κάποιο μοτοράκι και ούτω καθεξής. Και σχετικά με τον κώδικα, διακρίνουμε τρία κυρίως τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι οι μεταβλητές, είναι οι μεταβλητές του προγράμματος, όπως εδώ, constant κτλ. Στη συνέχεια, υπάρχει μια συνάρτηση setup, που εκεί τοποθετούμε τον κώδικα που θα εκτελεστεί μια φορά μόνο, και είναι κώδικας αρχικοποίησης ή κώδικας που ρυθμίζει τι είναι input και τι είναι output. Όπως εδώ, pin mode, είναι συνάρτηση του Arduino, όπου ορίζουμε ότι το pin, blink pin, που είναι το pin 13, θα είναι τύπου εξόδου, output. Θα γράψουμε λοιπόν σε αυτό κάτι. Και ακολουθεί και η συνάρτηση loop, που στο loop, όπως λέει και ο τίτλος, εκτελείται κάτι συνεχώς. Non-stop, συνεχώς λοιπόν, τι κάνει αυτή η συνάρτηση. Αυτή η συνάρτηση μέσα έχει το εξής κώδικα, digital write, γράφει. Στο blink pin, το blink pin έχει οριστεί ότι είναι το 13. Το high, άρα λοιπόν την λογική στάθμη, την υψηλή λογική στάθμη, δηλαδή τα 5 volt, περιμένει ένα δευτερόλεπτο, delay, και συνέχεια γράφει το low και περιμένει ένα δευτερόλεπτο. Άρα αναβοσβήνει ένα λεντάκι. Και αυτό εκτελείται συνεχώς. Ένα ενσωματωμένο σύστημα συνήθως δεν εκτελείται μια φορά και σταματάει. Ένα ενσωματωμένο σύστημα δημιουργείται για να εκτελείται συνεχώς, non-stop. Πάλι το setup, το loop και το καθεξής. Τώρα αυτό είναι κάθε μισό δευτερόλεπτο. Τα 1000 ήταν ένα δευτερόλεπτο, τα 500 είναι μισό δευτερόλεπτο. Breadboard. Εννοείται ότι προτού κατασκευάσουμε το ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή και την πλακέτα, θα πρέπει να το δούμε σε breadboard. Το breadboard, όπως βλέπετε, έχει κάποια pins που συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι η πάνω σειρά συνδέεται όλα τα pins μεταξύ τους, η κάτω όλη η σειρά μεταξύ τους και τα κατακόρυφα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ breadboards. Π.χ. κάποιοι, όταν στο εργαστήριο φοιτητές μου με ρωτάνε, εμείς λέει έχουμε ένα pin που δεν έχει, για παράδειγμα, τις δύο έτσι, οριζόντιες. Έχει μόνο το κεντρικό. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα breadboards. Δηλαδή, θα πρέπει να είσαι σε θέση όταν σας δώσει κάποιος ένα breadboard για να σχεδιάσετε, να μπορείτε και μόνοι σας να καταλάβετε τι συνδέεται με τι και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Με ένα πολύμετρο. Το βάζετε στον έλεγχο σύνδεσης, αυτό που λέμε το beep στο πολύμετρο. Βάζετε για παράδειγμα ένα pin εδώ πάνω του
ένα ακροδέκτη του πολύμετρου, το άλλο στο κάτω και αν κάνει μπιπ σημαίνει όλα τα πίνια διάμεσα συνδέονται. Άρα οποιοδήποτε breadboard και να σας δώσει κάποιος μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τι συνδέεται με τι. Και δεν χρειάζεται να έχει αυτή τη σήμανση π.χ. τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες γραμμές. Υπάρχουν βέβαια και προγράμματα για virtual Arduino. Καλύτερο βέβαια να το πιάσεις το Arduino στα χέρια σου για να σχεδιάσεις. Το virtual Arduino δεν το συνιστώ. Αν δεν καταλάβεις πραγματικά προβλήματα που συναντάς στο σχεδιασμό, για να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Ξέρετε, βάζουμε κάποια καλώδια πάνω στο breadboard. Ένα καλώδιο να κουνηθεί, μπορεί να μοιάζει ότι είναι μέσα, αλλά λίγο βγήκε ας πούμε κάποια χιλιοστά και δεν κάνει επαφή και δεν λειτουργεί. Φανταστείτε λοιπόν να ψάχνετε κάποιες ώρες να δείτε γιατί δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν αυτά τα προβλήματα που θα συναντήσετε μόνο αν το σχεδιάσετε πραγματικά, μόνο αν πάρετε real hardware, τότε θα μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο σχεδιασμού. Πολύ βασικά στοιχεία, ρεζίστορ, αντιστάσεις. Για κάποιον που ξεκινάει με τα ενσωματωμένα, εγώ θα πρότεινα να πάει σε κανένα eBay, να αγοράσει ένα 500 set resistor, δηλαδή είναι κάποια set που σου λένε 500 resistor με 30 διαφορετικές τιμές, οπότε έτσι πολύ εύκολα χτίζεις από αντιστάσεις ό,τι χρειαστεί. Και εγώ έχω πάρει ένα πακέτο με resistor, ένα πακέτο με πυκνωτές, με πολλές διαφορετικές τιμές, όχι μόνο μια τιμή, οπότε έχεις λοιπόν και τα αντίστοιχα πακέτα για να τα αποθηκεύσεις. Για παράδειγμα, αφήστε με λίγο δίπλα να σας φέρω τις αντιστάσεις να δείτε τι εννοώ. Για παράδειγμα, παίρνω ένα τέτοιο κουτί αποθηκευτικό, έχω πολλά τέτοια κουτιά, όπου βάζω τις αντιστάσεις. Λέω αντιστάσεις, ας πούμε εδώ πέρα, λέει 75 ohm, 470 ohm, 3,9 kilo ohm. Άρα λοιπόν, πολλά τέτοια βαλιτσάκια από διάφορα μαγαζιά, κυρίως με χόμπι, όπου βάζετε όλες αυτές τις αντιστάσεις, πυκνωτές, δηλαδή έχω, αυτά το ένα μπαίνει πάνω στο άλλο, έχω ένα stacking από τέτοια κουτιά. Και μπορείτε λοιπόν να έχετε όλα τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία. Και είναι φθηνά κιόλας, δηλαδή το κουτί αυτό κάνει 4 ευρώ και οι αντιστάσεις με 10 ευρώ έχετε πάρει 500 αντιστάσεις αρκετών διαφορετικών τιμών. Λεντάκια βέβαια, πολύ σημαντικά, πάλι λεντάκια όπου θα πρέπει να ξέρετε είναι μικρά λεντάκια, μεγάλα λεντάκια, διαφορετικά χρώματα. Σίγουρα κάθε λεντάκι θέλει μια αντίσταση γιατί χωρίς αντίσταση καίγεται το λεντάκι. Άρα η αντιστάση είναι το πρώτο που πρέπει να πάρετε και μετά είναι τα λεντάκια το δεύτερο που το χρησιμοποιείτε και ως διαγνωστικό. Πάντα λοιπόν τοποθετούμε μια αντίσταση σε κάθε λεντάκι. Συνήθως οι αντιστάσεις είναι fix, 200 με 300 ohms συνήθως βάζουμε. Βέβαια υπάρχει τρόπος, μαθηματικός τρόπος να υπολογίσουμε την αντίσταση στο λεντάκι και αν βάλετε για παράδειγμα στο Google Calculate Resistance of LED, έχει έτοιμο JavaScript που βάζετε το λεντάκι, τι λεντάκι είναι, τι χρώμα δηλαδή λεντάκι είναι και πόσο μεγάλο και τι voltage δίνεται στην αρχή, γιατί τώρα εδώ είπαμε για 5 volt βάζουμε π.χ. 330 ohm. Θα ρωτούσε κάποιος, ναι, αν έχω όμως π.χ. Beagle Board που είναι 1,8 volt, τι βάζω. Οπότε εκεί πέρα βάζετε στο calculator και σας βρίσκει ακριβώς οι τιμές. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τη συνδεσμολογία που έχει δημιουργήσει εδώ ο συγγραφέας. Από το pin 2 φεύγει ένα καλώδιο, φτάνει σε αυτό το σημείο, στη συνέχεια συνδέεται στο ένα άκρο της αντίστασης, η αντίσταση δεν έχει φορά, αν βάλετε βέβαια 2 εδώ έχει φορά, να το θυμόμαστε αυτό, όπου η άλλη άκρη της αντίστασης συνδέεται στο λεντάκι και αυτό εδώ πέρα συνδέεται στο GND, στη γύρωση. Άρα λοιπόν, όταν γράψουμε το 1 στο Digital Input 2, Digital Output βέβαια στην περίπτωσή μας, όταν γράψω το 1, δηλαδή 5 volt, τα 5 volt θα ανάψουν το λεντάκι, θα ανάψει και στη συνέχεια θα πάει στο GND. Παρατηρούμε ότι έχουμε βάλει αντίσταση, είναι πολύ σημαντικό να τοποθετούμε πάντα την αντίσταση. Στη συνέχεια, το PWM, σας είπα, μπορούμε να, στο 0% PWM είναι σαν να στέλνουμε αναλογική τιμή 0, στο 50% το 50% για παράδειγμα της τιμής, αν είναι 5 volt, δηλαδή 2,5 volt θα φαίνεται
περίπου, δηλαδή ανάβει στα 5 volt, σβήνει, ανάβει, σβήνει. Αυτό το duty cycle όμως καθορίζει το τι τιμή θα φαίνεται, γιατί φαίνεται ο μέσος όρος βασικά σαν αναλογικό. Κλασικά, εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα τι κάνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό ορίζει ότι θα χρησιμοποιήσω το pin 10 και γράφει στο LED pin 50. Στη συνέχεια, δηλαδή αν το LED pin δεδομένου ότι μπορεί να κουβαλήσει, να έχει το 255 το μέγιστο, άρα το 50 είναι 50x255, δηλαδή 5525 το 1 πέμπτο, το 20%. Άρα ανάβει εδώ το pin, αν έχουμε συνδέσει pin σε αυτό το σημείο θα δούμε ότι θα ανάβει στο 20% της φωτεινότητας, περίπου, γιατί είναι 50x255. Άρα θα ανάβει στο 20%, ανάβει λίγο, αλλά πολύ λίγο, και μετά θα ανάβει στο full, στο 255 που είναι η μέγιστη τιμή. Εννοείται τώρα for loop, από ότι εσύ τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Μπορούμε να διαβάζουμε τιμές, για παράδειγμα, όσο διαβάζουμε low, όσο δηλαδή είναι το συγκεκριμένο input συνδεδεμένο στη γύρωση, τότε να εκτελεί κάτι. Υπάρχουν διάφορα ηλεκτρονικά, όπως βλέπετε εδώ, δίωδη, ρελέ, φωτοδίωδη, infrared, ποτενσιόμετρα, οπτοκάπλερς, capacitor. Γενικά υπάρχουν τόσα πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία που σιγά σιγά όταν τα χρειαστείτε τότε τα μαθαίνετε. Δηλαδή αρχικά δεν χρειάζεται π.χ. να πάρετε κάποια δίωδο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές δίωδοι. Π.χ. έναν ή 4004 πιο κλασική, αλλά υπάρχουν και άλλα τέτοια. Άρα λοιπόν αυτά μόνο όταν έχετε κάποιο συγκεκριμένο σενάριο στο μυαλό σας που θέλετε να υλοποιήσετε. Τα πρώτα μαθήματα στο Arduino, πάντα όπως και στο δικό μου σεμινάριο, στο υλικό που έχω ανεβάσει σελίδα, είναι τον blink, τον αναβοσβήνη. Έχουμε αναλογικά βέβαια μετά, fade in, fade out. Μετά συνδέουμε παραπάνω LED και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ελπίζω με αυτή την παρουσίαση να καταλάβετε κάποια πράγματα σχετικά με τον προγραμματισμό, αλλά συνεχίζουμε ακόμα λίγα πράγματα με το Arduino και μετά θα πούμε και Raspberry. Τώρα, σχετικά με την εταιρεία, σας το είχα πει. Απλώς εδώ να δούμε ότι υπάρχουν και άλλα Arduino. Υπάρχουν και το Arduino Nano. Τώρα να μην ψάχνω κάπου. Σε κάποια παλέτα υλικών έχω αυτά εδώ τα Arduino. Τα βλέπετε στην εικόνα. Τόσο μικρά Arduino. Και το Mini. Ακόμα πιο μικρό Arduino. Τώρα, αυτό που θα σας πω να προσέξετε, αν κάποιος ξεκινήσει τώρα, δεν θα πάρει αυτά. Μην πάρετε αυτά εδώ που τα μικρά. Γιατί αυτά είναι δύσκολα στον προγραμματισμό. Θα πάρετε ένα Arduino Uno R3, συμβατό κλόνο, δηλαδή με 4 ευρώ, 3 ευρώ. Αυτό για παράδειγμα, αν θέλετε να το προγραμματίσετε, καταρχήν βλέπετε ότι δεν έχει καν USB ακροδέκτη. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό ακροδέκτη τύπου τέτοιο. Δηλαδή, από τη μία έχετε USB και από την άλλη, τώρα αυτό είναι σε κάποια pins, DuPont, που τα βάζει σε συγκεκριμένα pins. Δηλαδή είναι ένα PL2303 για παράδειγμα adapter, δηλαδή USB του TTL για να το προγραμματίσετε. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Άρα μην ξεκινήσετε από αυτό, ξεκινήστε από ένα Arduino Uno R3 για να το δουλέψετε. Όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά Arduino, διαφορετικοί μικροεπεξεργαστές. Το κλασικό είναι το AVR, το ATmega 328. Είπαμε USB, διάφορα περιφερειακά. Τα περιφερειακά ονομάζονται shields. Σας είχα δείξει για το δίκτυο για το LAN. Βλέπετε εδώ πέρα ρελέ, για παράδειγμα εδώ κάτω. Εδώ διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ συριακό, εδώ έχει breadboard. Και ούτω καθεξής. Εδώ έχει joystick, για παράδειγμα. Δηλαδή, έχετε τόσες πολλές επιλογές. Να και το LAN shield. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Άρα, για τη δημιουργία ενός project χρειαζόμαστε να σχεδιάσουμε το software και να σχεδιάσουμε και το hardware. Το software, κλασικά σε C, είπαμε στο Arduino. Βέβαια, σε παιδιά συνήθως δίνουμε και το Scratch να σχεδιάσουμε, που είναι οπτική γλώσσα προγραμματισμού. Εγώ το αντιπαθώ, γιατί γενικά το visual σου έχει πάρα πολλούς περιορισμούς. Εγώ προτιμώ να είμαι σε όσο πιο καθαρή μορφή γίνεται, γιατί το visual είναι ένα μεταεπίπεδο προγραμματισμού. Δηλαδή αυτό που φτιάχνει C, που η C
γίνεται compile. Άρα λοιπόν, γιατί να είμαστε τόσο ψηλά και να μην είμαστε κατευθείαν στη C. Άρα λοιπόν, αν κάποιος κερδίσει, να πάει στη C. Για παιδάκια βέβαια μπορεί να του πει: OK, θέλετε Arduino. Σχεδιάστε με ένα visual τρόπο, με drag and drop. Δεν το συνιστώ για εσάς. Αυτά είναι μόνο για παιδιά. Σε C λοιπόν να προγραμματίζετε. Hardware που πρέπει να έχει κάποιος, σίγουρα καλώδια. Καλώδια ποτέ δεν είναι αρκετά. Και τα αρχικά καλώδια είναι τα DuPont, αλλά στο επόμενο βήμα παίρνετε ειδικό εξοπλισμό που φτιάχνετε εσείς καλώδια. Τώρα κάπου έχω κι εγώ, δηλαδή θέλει ειδική πένσα, ειδικό κόπτη που βάζει εσύ ακριβώς όσο διάσταση θες, 10 εκατοστά καλώδιο, φτιάχνεις 10 εκατοστά. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να φτιάχνετε με ειδική πένσα τα δικά σας καλώδια, ποτεσιόμετρα, πυκνωτές, καλώδια και ούτω καθεξής. Εφαρμογές Arduino. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά εδώ στοιχεία. Βλέπετε εδώ πέρα, για παράδειγμα, έχει βάλει έναν ανεμιστήρα. Έχει βάλει το ESP8266 που είναι για το Wi-Fi. DST22 είναι θερμοκρασία και υγρασία που επικοινωνεί. PIR είναι για motion detection. Relay, με το relay ελέγχει το φως. Άρα αυτό πρέπει να είναι... όπως φαίνεται εδώ, AC socket, άρα πρέπει να είναι η λάμπα για 230 βολ και την ελέγχει μέσω ρελέ. Αισθητήρας διοξιδίου ή μονοξιδίου, το MQ κτλ. Ένα LCD εδώ πέρα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ένα σύστημα Arduino υπερφορτωμένο θα έλεγα. Δηλαδή εγώ δεν θα βάζα Arduino σε αυτό. Γιατί έχουμε καταναλώσει όλες τις επαφές. Τώρα από μνήμη flash θα είναι πολύ ζωρισμένο. Μάλλον δεν πρέπει να λειτουργεί αυτό. Γιατί σε 32 kilobyte flash για να φορτώσει κώδικα για LCD, να φορτώσει για relay, για ESP, για θερμοκρασία κτλ. Δηλαδή δεν είναι μόνο να συνδεθούν. Είναι και θέμα και το software που θα τρέξει. Για κάθε ένα από αυτά προσθέτεις μια βιβλιοθήκη. Οπότε δεν χωράνε ο κώδικας όλων αυτών των βιβλιοθηκών σε ένα Arduino. Άρα λοιπόν, πάντως παίρνετε μια γενική ιδέα. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα που βλέπετε εδώ που τα σχεδιάζει είναι το Fridging και άμα είναι να σας δείξω από τον άλλον υπολογιστή ένα κλικ λίγο πώς λειτουργεί, οπότε σταματάω λίγο το share και θα ανοίξω το διπλανό υπολογιστή. Οπότε θα πρέπει να συνδεθώ λίγο, περιμένετε λίγο να συνδεθώ από το διπλανό υπολογιστή για να το δούμε. Share και είναι η οθόνη αυτή. Ωραία. Okay. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που σας δείχνω είναι το Arduino, είναι το πρόγραμμα Fridging. Το Fridging το βλέπετε, το τίτλο Fridging πάνω ψηλά στην μπάρα, είναι πρόγραμμα που μπορεί να σχεδιάσει breadboard. Αυτό είναι ένα δικό μου κύκλωμα που έχω σχεδιάσει, όπου έχω βάλει ένα keypad, έχω βάλει κάποιο buzzer και RFID με κάρτες. Δηλαδή αυτό ήταν σε εξωτερική πόρτα, σε σύστημα συναγερμού που επιτρέπει, εδώ όπως φαίνεται είναι το keypad, όπου επικοινωνεί με το Arduino. Εδώ κάτω, τώρα σχεδιάζω κάποια πράγματα που θα σας φανούν στην οθόνη. Να το. Εδώ κάτω είναι το RFID. Κλασικά το Arduino εδώ πέρα. Κλασικά εδώ πέρα το breadboard και το buzzer. Και ο σκοπός αυτής της μονάδας, μαζί με αυτό το LAN, αυτό είναι το LAN, ήταν κάποιος που θα μπορούσε να πατήσει ένα κωδικό για να μπει σε μια πόρτα ή να έχει μια κάρτα RFID και μόλις γίνει με επιτυχία ακούγονταν από το beeper ένα beep ότι πέτυχε, αλλιώς beep ότι απέτυχε, δεν το έστελνε. Και έστελνε αυτός, δηλαδή διάβαζε keypad ή διάβαζε RFID μέσω του δικτύου, το έστελνε σε web server, σε web και στη συνέχεια, δηλαδή εδώ σε web έφευγε, εντάξει τώρα συγγνώμη για τα γράμματα αλλά δεν έχω γραφίδα, και το web το απαντούσε, είναι έγκυρος χρήσης και η ώρα αυτή είναι η ώρα που επιτρέπεται είσοδος. Του στέλνε λοιπόν σήμα και το Arduino αυτό απενεργοποιούσε το συναγερμό. Αυτό είναι λοιπόν ένα κύκλωμα που έχω δημιουργήσει και το οποίο
υλοποίησα και το hardware και το software μόνος μου. Άρα λοιπόν, και με το fridging μπορούμε να δούμε και το σχηματικό. Να πάω λίγο να το αλλάξω. Σχηματικό λοιπόν, όπου βλέπουμε, εδώ βέβαια δεν έχουν συνδεθεί τα πράγματα, αλλά μπορώ να μεταφέρω και τα καλώδια για να φτιάξω το σχηματικό και στο τέλος να κατασκευάσω το PCB, όπου το PCB είναι σε μια πλακέτα και εμείς εδώ δεν έχω προβεί σε αυτό το βήμα, γιατί εγώ ήθελα μόνο οπτικά για το αρχείο μου. Και επί ευκαιρία να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το documentation σε οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό το είχα σχεδιάσει πριν 2-3 χρόνια. Αν μου έλεγε κάποιος, ξανασχεδίασε ένα τώρα, αν δεν έχω αυτό το σχηματικό, το τι συνδέεται με τι, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Πάλι από την αρχή θα πρέπει να το κάνω. Πάλι θα πρέπει να επενδύσω κάποιες ώρες, μέρες, για να ξαναδημιουργήσω αυτό το σχηματικό. Και να το κατασκευάσω βασικά. Άρα λοιπόν, όταν σχεδιάζετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό το documentation, να καταγράφετε την τεκμηρίωση που λέμε. Να μπορείτε λοιπόν να καταγράφετε ακόμα και με φωτογραφίες. Τώρα δεν έχω να σας δείξω κάποια φωτογραφία, αλλά και με φωτογραφίες να μπορείτε να καταγράφετε αυτό εδώ. Και βέβαια τον κώδικα να τον έχετε κάπου αποθηκευμένο και το καθεξής. Να μπορείτε λοιπόν να το δημιουργήσετε και να το ξαναδημιουργήσετε εύκολα. Ωραία. Κλείνω λοιπόν το share από αυτό τον υπολογιστή και ξαναγυρίζουμε τώρα σε αυτό που ήμασταν. Okay. Άλλα παραδείγματα που βλέπετε εδώ πέρα, με πάλι αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασία, solar panel, Arduino. Εδώ χρησιμοποιεί πομποδέκτες 433 MHz για να στέλνει ασύρματα κάποιες μετρήσεις στο Arduino που τις δείχνει με το LCD. Εντάξει, αυτό είναι πιο λογικό κύκλωμα να γίνει, δεν έχει πολλές βιβλιοθήκες. Και κάπου εδώ λίγο πολύ ολοκληρώνεται μια εικόνα για το Arduino. Επί ευκαιρία τώρα είδα ότι έχω και κάποιο άλλο project να σας δείξω. Για παράδειγμα, κοιτάξτε από τις πρώτες εκδόσεις που είχα φτιάξει για έξυπνη μπρίζα, δηλαδή αυτό το κουτί, τα σκάνια τάπερ, ok. Αυτό λοιπόν έχει μπρίζες, όπως βλέπετε, και μέσα βλέπετε, να το ανοίξω μάλλον από εδώ, γίνεται βέβαια ένας αχταρμάς με καλώδια, αλλά αυτό εδώ πέρα έχει αυτή την πλακέτα εδώ, που είναι το ESP8266, ο Wi-Fi πομποδέκτης, που χωρίς να έχω Arduino, αλλά επειδή έχω κάνει compile σε C πρόγραμμα που εκτελέστηκε πάνω στο Wi-Fi, με τα ρελέ που βρίσκονται εδώ κάτω, μπορούσα να ανοικοκλίνω τις μπρίζες από το web. Έχω δημιουργήσει ένα website όπου μπορώ και χειρίζομαι μπρίζες. Και αυτό, λοιπόν, μια χαρά λειτουργούσε. Αυτό ήταν η πρώτη έκδοση και έχω και μια άλλη έκδοση. Περιμένετε λίγο. Μια άλλη έκδοση σε άλλο τάπερ πάλι, για λόγους βασικά προστασίας, γιατί αυτά βρίσκονται σε κάποιο server room. Αυτό, βλέπετε εδώ πέρα, έχω κάνει μια τρύπα, είναι LAN. Αυτό λοιπόν πάλι μπρίζες. Αυτό έχει κλασικό Arduino με LAN shield. Φαίνεται ίσως από εδώ λίγο το LAN shield. Ενσύρματο λοιπόν, μια έξυπνη μπρίζα ενσύρματη. Αυτά τώρα είναι συσκευές που είχα κάνει το 2010-2011. Τότε τα είχα κάνει. Βέβαια, κάποια στιγμή βρήκα άλλες μπρίζες. Όταν τις είχα φτιάξει, οι έκπτυξες μπρίζες ή δεν υπήρχαν ή κόστιζαν 70, 80, 90 ευρώ κτλ. Ήταν πολύ ακριβές. Και ήταν λοιπόν σημαντικό να ρίξω το κόστος σε κάτι τέτοιο, γιατί ήθελα να έχω έλεγχο μιας μπρίζας, γιατί εγώ διαχειρίζομαι τις υποδομές στο τμήμα μου και γενικά υπάρχουν κάπου 10 servers στο τμήμα που κάποια στιγμή μπορεί να κολλήσει κάποιο server. Άρα λοιπόν και προσωπικού server βέβαια και σπίτι μου. Και με αυτά εδώ πέρα μπορούσα όταν κολλούσε ο server να κλείσω το ρεύμα και το ξανανοίξω και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα το έχω αυτοματοποιήσει και υπήρχε ένα μηχάνημα στο ένα server που έκανε ping τους άλλους server και αν έβλεπε ότι κάποιο server δεν απαντούσε, βασικά έκανε 3 ελέγχους. Έκανε ping. Και μετά έκανε και να φέρει τη σελίδα, μια σελίδα, ότι λειτουργεί, υπήρχε web server, αν είχε web server.
ή προσπαθούσε να συνδεθεί με SSH για να δει ότι επικοινωνεί, γιατί μερικές φορές κολλάει ένα μηχάνημα, απαντάει σε ping, αλλά δεν λειτουργεί τίποτα άλλο. Και έκανε 2-3 ελέγχους και αν η απόφαση ήταν ότι έχει αποτύχει ένα τεστ τουλάχιστον από όλα αυτά, τότε σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα και ξεκινούσε αυτόματα μια recovery procedure, μια διαδικασία επανάκαμψης του server που αυτόματα το κλείνει το μηχάνημα και το ξανάνοιγε. Και δεν παρατηρούσε κανείς κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, σε συνδυασμό λοιπόν με την αυτοποίηση, αυτό το ήθελε bus scripting, ήθελε Python, από την άλλη στο server που εκτελούνταν, από την άλλη το site σε PHP, MySQL, CSS και το Arduino που είχε προγραμματιστεί με C και βέβαια ο σχεδιασμός του υλικού, όλο αυτό είχε δώσει τη λύση και μια χαρά λοιπόν απρόσκοπτα λειτουργούσαν οι servers. Βέβαια με τον καιρό τα άλλαξα αυτά με έξυπνες μπρίζες, τώρα έχω κάπου να σας δείξω, αλλά φανταστείτε πια ότι υπάρχουν έξυπνες μπρίζες που μπορείς να τις έχεις σε πιο compact μορφή και να μπορείς να πετύχεις το ίδιο. Βέβαια και εκεί θέλει κάποιο hacking, να μπεις μέσα στην πρίζα να αλλάξεις κάποια πράγματα, γιατί δεν θέλω από μια απλή εφαρμογή από το κινητό να χειρίζομαι, θέλω μέσω της υποδομής που έχω φτιάξει. Εντούτοις η λογική είναι η ίδια, παραμένει η ίδια, με το ίδιο website το χειρίζομαι και μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να αυτοματοποιώ την επαναφορά servers που έχουν κολλήσει. Συνεχίζουμε λοιπόν στο Raspberry. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Από τη μία είμαστε Arduino 8-bit, από την άλλη Raspberry. Το Raspberry είναι μια σειρά μικρών υπολογιστών, 32-bit. Έχουν ARM βέβαια, οι τελευταίες εκδόσεις είναι και σε 64-bit, αλλά μια χαρά λοιπόν μπορεί κάποιος και τα 32-bit να τα χρησιμοποιεί. Είναι φθηνοί υπολογιστές, δηλαδή 35-40 ευρώ κοστίζουν. Είναι πλακέτες, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ πέρα. Αυτό είναι από τα πρώτα Raspberry, Raspberry τύπου 1, όπου είχε δίκτυο, βλέπετε εδώ, τα USB, οθόνη είχε ήχο, έξοδο σε RCA για τηλεόραση, για βίντεο, ή HDMI από αυτή την πλευρά. Και βέβαια μια κάρτα SD card με το λειτουργικό σύστημα. Προκειμένου να λειτουργήσουμε κάτι τέτοιο, βγάζαμε την κάρτα, τη βάζαμε στον υπολογιστή μας, γράφαμε το λειτουργικό σύστημα και συνέχεια το βάζαμε μέσα και ξεκινούσε. Βέβαια, έπρεπε να συνδέσουμε HDMI και USB προλόγιο για να έχουμε μια κονσόλα, να δούμε π.χ. τι IP έχει πάρει, αλλιώς έπρεπε να κάνουμε ένα nmap, να δούμε τι IP έχει πάρει. Ή οι πιο προχωρημένοι χρήστες, και αυτό που κάνω εγώ, είναι χρησιμοποιώντας, υπάρχουν κατάλληλα pin, υπάρχουν τα. Εδώ βλέπετε ότι έχω σε κάποια συγκεκριμένα pin βάλει αυτό το καλώδιο. Αυτό είναι ένα καλώδιο, όπως σας έχω πει, USB TTL, δηλαδή USB του Transistor Logic. Και αυτό βασικά είναι μια serial κονσόλα. Άρα λοιπόν και να μην βάλω δίκτυο και μόνο που θα του συνδέσω το USB καλώδιο, έχω κονσόλα στο μηχάνημα και μπορώ να το προγραμματίσω και να δω για παράδειγμα τι IP έχει. Βέβαια αυτό είναι πιο προχωρημένο, απαιτείται να έχει τέτοιο καλώδιο. Αν δεν έχει τέτοιο καλώδιο και έχει μόνο ένα τέτοιο board, ή συνδέεις HDMI και προλόγιο και βλέπεις τι IP σου αναφέρει, το οποίο απαιτείται να έχεις οθόνη ή να βγάλεις την οθόνη από τον υπολογιστή σου, ή αν έχεις laptop δεν μπορείς να το κάνεις, να πας σε κάποια τηλεόραση. Πολύ, πολύ προβληματικό, δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν το καλώδιο αυτό είναι το καλύτερο. Ο άλλος τρόπος, κάνεις nmap, σαρώνεις όλο το δίκτυό σου, κοιτώντας ποια IP έχει ξεκινήσει, αλλά αν τύχει και έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν παίρνει IP το board, την έχεις πατήσει. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο είναι ένα τέτοιο καλώδιο να έχετε. Εγώ έχω πολλά τέτοια καλώδια, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά τα καλώδια. Καμιά φορά χάνεται ένα καλώδιο μέσα σε τόσα καλώδια που έχεις και γενικά έχω 3-4 τέτοια καλώδια. Φθηνά είναι, 3 ευρώ παίρνετε και χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές συσκευές. Δεν είναι μόνο για το Raspberry, για οτιδήποτε. Raspberry το πρώτο. Απλό Raspberry, δηλαδή 512 MB RAM. Αργό επεξεργαστής, στα 800 MHz. Βέβαια και αυτό έχει διεπαφές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, εισόδου-εξόδου. Αυτά εδώ πέρα τα pins, GPIO, 3,3 volt βέβαια. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε εύκολα κάτι που είναι σαν 5 volt. Θέλει διαιρέτη αντιστάσεων ή transistor ή level μετατροπέα τάσης. Και μου βγήκε το μήνυμα ότι θα κλείσει σε 40 λεπτά.
Τώρα, όταν κλείσει σε 40 λεπτά, βέβαια θα κάνουμε μεγαλύτερο διάλειμμα. Θα σας πω, βέβαια, θα κάνουμε λίγο, γιατί ήδη είναι πολλή ώρα non-stop, άρα θα έχουμε ένα 10 λεπτό διάλειμμα. Θα σας το πω όμως ένα λεπτό πριν κλείσει, για να μπορέσουμε έτσι να κάνετε ένα διάλειμμα για ένα τσιγάρο, π.χ. ή για να πιείτε κανένα καφέ, κάτι. 10 λεπτά διάλειμμα θα κάνουμε, 10 ή 15 λεπτά θα το δούμε. Λοιπόν, απλό Raspberry, μια χαρά όμως έτρεχε Linux. Αυτό λοιπόν τρέχει ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα. Δεν είναι όπως το άλλο που προγραμματίζουμε C, στέλνουμε C. Αυτό τρέχει Linux. Με Python μπορούμε να ελέγχουμε τις εισόδους και εξόδους και με C μπορούμε να το κάνουμε. Το καλύτερο μοντέλο βέβαια, αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι Raspberry 3. Το έχω βάλει και σε κουτάκι όπως βλέπετε και ψύχτρες γιατί τρέχει σε μεγαλύτερη συχνότητα επεξεργασίες. Αυτό έχει 1 ή 2 GB RAM, τώρα δεν θυμάμαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα Raspberry. Ομοίως και αυτό, κοιτάξτε, έχει δίκτυο, έχει USB, έχει HDMI, τροφοδοσία βέβαια και γενικότερα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα πλήρη υπολογιστή. Και μάλιστα εδώ και λίγο καιρό έχει βγει και Raspberry 4, κορυφαίο, και όλα αυτά είναι στα 30-40 ευρώ. Τώρα, ας πούμε εγώ τι κάνω με τα Raspberry 3, να σας κάνω share, να σας δείξω ένα άλλο project που έχω κάνει. Συγκεκριμένα με το Raspberry 3, μέσα σε ένα κουτί, εδώ κάτω είναι το Raspberry. Το έχω συνδέσει, λοιπόν, τώρα αυτό είναι αρκετά σύνθετο το project, αυτό θα προσπαθήσω να το εξηγήσω πολύ κατανοητά. Αυτό είναι ένα κουτί, το οποίο έχει μέσα εδώ το Raspberry, έχει καλώδιο δικτύου. Στη συνέχεια έχει ένα DC to DC, γιατί του δίνω 12 volt και θέλω να τα κάνω 5 volt για να συνδέσω το Raspberry, άρα αυτό είναι σε μετατροπέας όπου παίρνει 12 volt και τα κάνει 5 volt. Σε αυτό το Raspberry έχω συνδέσει αυτό το USB, το οποίο είναι πομποδέκτης USB Wi-Fi, συνδέεται, βλέπετε, με αυτό το καλώδιο κατευθείαν στο plate της βάσης, γιατί όλο αυτό το κουτί είναι μια μεγάλη κεραία, είναι μια μεγάλη κεραία εξωτερικού χώρου. Βλέπετε λοιπόν αυτό το κουτί, βλέπετε εδώ το καλώδιο δικτύου, το καλώδιο δικτύου είναι splitter, γιατί το τροφοδοτώ μέσω PoE, Power over Ethernet, όπου δίνω και τροφοδοσία και βασικά από το καλώδιο αυτό φεύγει το δίκτυο και τροφοδοσία που πάει στο DC εδώ κάτω και από το DC μετά έχω κολλήσει ένα USB καλώδιο που φεύγει το DC καλώδιο και τροφοδοτεί αυτό με 5 volt. Άρα λοιπόν τελικά παίρνει 5 volt, παίρνει δίκτυο και αυτό το κουτί συνέχεια το κλείνω. Το κλείσα, αυτό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό, αυτό είναι έξω, αδιάβροχο, βρίσκεται λοιπόν σε εξωτερικό χώρο. Εδώ δέχεται ένα καλώδιο λοιπόν έτσι πως το έχω φτιάξει δικτύου που είναι και PoE, δηλαδή Power over Ethernet, δηλαδή με ένα καλώδιο μόνο δίνω και τροφοδοσία και LAN, απλώς δίνω 12 volt, δεν δίνω 5 volt γιατί έχει μεγάλη πτωσιτάση το καλώδιο, κανονικά πρέπει να ψάχνω, να φανταστείτε και για 24 volt τροφοδοτικό, με το DC του DC θα τα ρίχνω στα 5 volt, οπότε είμαι σε μια χαρά, θέλεις αρκετά μεγάλη τάση για να λειτουργήσει σωστά. Και αυτό συνέχεια το βάζει σε ένα εξωτερικό χώρο, όπως το έβαλα εδώ πέρα. Το έβαλα, βλέπετε εδώ πέρα, στο μπαλκόνι μου. Το βλέπετε αυτό εδώ. Και έτσι λοιπόν μπορώ και έχω ένα link. Αυτό είναι μια κεραία πολύ κατευθυντική και επιτρέπει να φτιάξεις ένα δικό σου link με κάποιον φίλο σου, με κάποιον που θες να μοιραστείς στο ίντερνετ. Και επειδή τρέχει Linux, το έχω βάλει Ubuntu 18, μόνιμα ανοιχτό, πολύ χαμηλή κατανάλωση. Είναι ένα μικρό σερβερ. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα λοιπόν το κουτάκι, το οποίο μέσα είναι αδιάβροχο, τρώει βροχή, δεν έχει κανένα πρόβλημα και μόνο με ένα καλώδιο δικτύου, ασφαλώς έχω κάνει μια τρύπα στον τοίχο μου, όπου καταλήγει στο switch και το αντίστοιχο τροφοδοτικό, μπορώ και έχω το link, έχω το server, μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Και γενικότερα, επειδή είναι πολύ μικρό σε μέγεθος και πολύ δυνατό, είναι κανονικό, κάνει routing, firewall, τα πάντα. Είναι πολύ χρήσιμο γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, να σταματήσω το share αυτό και να συνεχίσουμε το share της παρουσίασης. Άρα λοιπόν για το Raspberry κάποια στοιχεία. Μια σειρά λοιπόν είπαμε υπολογιστών, χαμηλού κόστους, υπάρχουν διάφορα μοντέλα Raspberry. Raspberry Pi 3, 4, 0. Το 4 ασφαλώς είναι πολύ δυνατό. Άρα κάποιος που θα μπει τώρα στο χώρο το
το ενσωματωμένο με λειτουργικά συστήματα. Θα πρέπει όμως να ξέρει λειτουργικά συστήματα Linux. Ή Raspbian ή Ubuntu θα βάλει, άρα πρέπει να ξέρει από κονσόλα, δηλαδή να βλέπει ένα μαύρο παράθυρο και να μπορεί να το προγραμματίσει χωρίς να φοβάται. Θα πάρει Raspberry 4 βασικά. Το 3 είναι το προηγούμενο μοντέλο. Και το 3 είναι δυνατό. Δηλαδή, άμα θέλει να κάνει ένα setup όπως το δικό μου, ένα εξωτερικό χώρο, ένα Raspberry κτλ., μπορεί να και με 3 μια χαρά το κάνει. Λοιπόν, είπαμε για διάφορους μικροεξεργαστές, Ethernet, USB, ήχο, να βάλει ειδική κάμερα για Raspberry, HDMI, micro USB power και micro SD. Σε όλα αυτά, λοιπόν, έχει κατεβάσει ένα image από το ίντερνετ, το γράφει σε μια SD κάρτα, τη βάζει την SD κάρτα μέσα στο Raspberry και λειτουργεί το Raspberry. Το προγραμματίζει με Python ή με Scratch, ξαναλέω, Scratch δεν είναι για εσάς. Και τι μπορείς να κάνεις, τρελά πράγματα, ό,τι θέλετε. Τώρα έχει τόσες δυνατότητες που μπορείς να έχει και web server πάνω. Είπαμε GPIO, σε ρομποτική πολύ το χρησιμοποιούμε. Ανάλυση εικόνας, computer vision με το OpenCV. Βέβαια δεν είναι τόσο γρήγορο για OpenCV. Οπότε, όπως και από το project που σας είχα δείξει, υπάρχει μια καθυστέρηση, δηλαδή μπορεί να είναι αναλόγως το πόσα αντικείμενα και τι κλασσιφικέσουν έχεις βάλει, μπορεί να έχεις μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη. Έξυπνη κάμερα, έξυπνη κλειδαριά. Υπάρχουν πάρα πολλά project που κάνεις με το Raspberry. Άρα λοιπόν, κάποιος που θα μπει σε αυτόν τον κόσμο των ενσωματωμένων συστημάτων πρέπει να γνωρίζει και Arduino και Raspberry. Και τα δύο έχουν μεγάλο community. Θα βρει πολλά πράγματα να δημιουργήσει και να υλοποιήσει. Και γενικότερα είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι, να ξέρετε. Δηλαδή αυτό είναι ένα δημιουργικό χόμπι. Και τα σκευάζεις πράγματα. Σου έρχονται ιδέες στο μυαλό και ψάχνεις να τις υλοποιήσεις, να τις κάνεις. Είναι κάτι που εγώ θα το συνισούσα σε κάποιον, τέλος πάντων, σε κάποιο άτομο της τεχνολογίας να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο θέματα τώρα διαδικαστικά. Η ώρα είναι 5 και 18. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Θα ξανασυνεχίσουμε 5 και 35, δηλαδή 15 λεπτά διάλειμμα. 5 και 35 ακριβώς. Ξαναλέω τώρα, η ώρα είναι και 18. Και 35 ακριβώς θα ξανασυνδεθείτε στο ίδιο δεσμό για να συνεχίσουμε. Αν βέβαια θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στείλτε στο chat ή μετά όταν ξανασυναντηθούμε. Θέλετε στα άλλα δύο λεπτά να με ρωτήσετε κάτι πριν κλείσει αυτόματα το meeting. Αν θέλει κάποιος, μπορεί. Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αποστολούς λέγομαι. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το Raspberry Pi. Αν εγώ σου πρώτο προγραμματισμό και σε Python και εσύ. Το σύντος τα συμβατωμένα συστήματα προγραμματίζονται σε εσύ. Λόγω του ότι είναι πιο γρήγορη. Ναι. Ισχύει κάτι στο Raspberry. Ναι, καταρχήν σε Python είναι πιο αργό, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Άρα εύκολα σε Python κάνεις κάτι, το δοκιμάζει ότι παίζει και μετά πας να το υλοποιείς εσύ, που είναι πιο γρήγορο μεν, αλλά είναι πολύ πιο απαιτητικό σε χρόνο. Δηλαδή σε εσύ θα καθυστερήσει πολύ να το κάνεις. Άρα κάντο πρώτα σε Python να δει ότι έστω γενικότερα παίζει αυτό που σκέφτεσαι και μετά άμα δες ότι η Python ως runtime γλώσσα εκτέλεσης σου δίνει κάποιο penalty στο χρόνο εκτέλεσης, άμα θες, τότε το πηγαίνεις εσύ. Αλλά και σε πολλά project παραμένουν στο επίπεδο του Python και είναι μια χαρά. Μάλιστα. Και μια ακόμα, άμα γίνεται. Τις πακέτες του Arduino και του Raspberry είναι μονοεκπαιδευτικές ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και επαγγελματικά σε επαγγελματικά project? Κοίτα, για να χρησιμοποιηθούν επαγγελματικά project είναι το software καταρχήν πόσο επαγγελματικού τύπου θα είναι γραμμένο. Και δεύτερον, και το hardware, πόσο σωστά θα το σχεδιάσεις. Κυρίως, βέβαια, είναι χομπίστικα, αλλά κάποιος μπορεί να το δει και έχω δει και Raspberry και άλλα τέτοια project σε επαγγελματικά. Ας πούμε το ESP, που σας είπα 32-38, οι Sonoff, οι μπρίζες αυτές, οι έκνες και οι διακόπτες κλπ. Χρησιμοποιούν αυτό το ESP. Δηλαδή, σαν hardware το χρησιμοποιούν το ίδιο, απλώς θέλει ο προγραμματισμός να γίνει πολύ πιο προσεκτικός και πολύ πιο σοβαρός. Άρα είναι στο software μετά να πονεί, να έχει όλους τους ελέγχους ώστε να μην έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα κλείσει σε 9 δευτερόλεπτα, θα συνεχίσουμε, είπαμε και 35. Οπότε το ίδιο link και 35 συνδέεστε και συνεχίζουμε.